Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα, 70 χρόνια μετά, στην πληγωμένη από τότε Κεφαλονιά, ξανασυζητάμε. Ακόμη, υπάρχουν σπίτια της αρρωγής που μας θυμίζουν τους τρεις διαδοχικούς σεισμούς του 1953, τους 476 νεκρούς, τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και άστεγους, που ισοπαίδωσαν την Κεφαλονιά, τη Λιθάκη και τη Ζάκυνθο. Μετέτρεψαν σε ερείπια περισσότερα από 27.000 σπίτια, σε σύνολο 33.000 και επέφεραν μια ανεπανόρθωτη πολιτιστική καταστροφή, εξαφανίζοντας ιστορικά μνημεία και αρχεία μεγάλης αξίας. Σήμερα όμως η αγανάκτηση και ο θυμός μας έχει μετατραπεί σε πολιτική πράξη και εκτίμηση, σε εμπειρία και δράση. Η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε τη στρατηγική και τις εκτιμήσεις του κόμματός μας. Η εκδήλωση αυτή δεν είναι ένα μνημόσυνο για τους νεκρούς, είναι υπόσχεση αγώνα. Έτσι τιμάμε τα θύματα και αποκαλύπτουμε τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους της αστικής τάξης, που δεν έχει αλλάξει διαχρονικά και που δεν μπορεί ούτε θέλει να εξασφαλίσει τη ζωή του λαού παρά τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τέτοιοι σεισμοί όπως του 1953 γίνονται στην περιοχή μας σύμφωνα με τους επιστήμονες κάθε 100 συν πλην 20 χρόνια. Άλλωστε, παλιότεροι ισχυροί σεισμοί συνέβηκαν πάλι το 1630, το 1767, το 1867. Ποιο λοιπόν είναι συγκεκριμένα το κρατικό σχέδιο αντισεισμικής προστασίας για τα νησιά μας, πέρα από τις ρυθμίσεις στον αντισεισμικό κανονισμό για τις κατασκευές κατοικιών δημοσίων κτηρίων που την αποτελεσματικότητά του την είδαμε στο σεισμό του 2014 και μέχρι σήμερα, τι θα επικαλεστούν αν σε ανάλογο χρονικό διάστημα γίνει πάλι ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή, τη λεγόμενη κλιματική κρίση? Ποια ήταν η στάση του κράτους της κυβέρνησης Παπάγου το 1953 και τι γίνεται σήμερα? Ας κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου ήταν απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει τις τόσο μεγάλες καταστροφές. Ασχολούνταν βέβαια με φυλακίσεις, εξορίες και εκτελέσεις κομμουνιστών. Άλλωστε λίγους μήνες πριν το αστικό κράτος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους Μπάτση, Αργυριάδη και Καλουμένο. Η καθυστερημένη αντίδραση των ελληνικών αρχών αντισταθμίστηκε βέβαια από την κινητοποίηση των ναυτικών δυνάμεων της Αγγλίας, της Αμερικής και του Ισραήλ που έφτασαν στην περιοχή για βοήθεια. Δεύτερο, η κυβέρνηση Παπάγου απαγόρευσε την απομάκρυνση έξοδο του πληθυσμού από τα νησιά υπό το φόβο, λέει, ενός νέου προσφυγικού κύματος μετά τον Εμφύλιο. Προκάλεσε έτσι αισθήματα οργής και απογοήτευσης στους πληγέντες. Τρίτον, μετά από κάποιο καιρό εγκαταστάθηκε στα νησιά στρατιωτική διοίκηση. Άκουσον, ο αστικός στρατός, αυτός ήταν ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Δημιουργήθηκαν πρόχειροι καταβλισμοί για τη στέγαση του πληθυσμού, επαναλειτουργήσαν οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκαταστάθηκαν κάποιες υποδομές και ξεκίνησε ο καθαρισμός των ερειπίων. Όμως η σοβαρότερη αποτυχία του σχεδίου ανασυγκρότησης που είχαν ήταν ότι δεν δημιουργήθηκαν οι οικονομικές και κοινωνικές δομές, ώστε όντως να αποτραπεί το κύμα φυγής του πληθυσμού. Το 1951 λοιπόν ο πληθυσμός των νησιών, των τριών νησιών, ανερχόταν σε 92.706 κατοίκους, ενώ το 1971 μόλις 66.929, μείωση δηλαδή 27,80%, με το πρόβλημα της μετανάστευσης να είναι οξύτερο σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Από την εκαθάριση των ερειπίων, πλήθος κτηρίων που θα μπορούσαν να διασωθούν κατεδαφίστηκαν. Οι πόλεις και τα χωριά που χτίστηκαν μετά στερούνταν ουσιαστικά τη διακριτή ταυτότητα και ιστορική της φυσιογνωμία και συνέχεια. Αγνοήθηκε πλήρως η μακρά αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου και ούτε οι πόροι έλειπαν ούτε η τεχνογνωσία γι' αυτό. Ακόμα όμως και οι εξαγγελίες που κάναν τότε για τη δημιουργία σύγχρονων πόλεων και οικισμών έμειναν στα χαρτιά. Η ανοικοδόμηση του Αργοστολιού, της πόλης της Ζακύνθου, της Σάμης και του Λεξουριού δεν βασίστηκε σε πολεοδομικές αρχές που θα εξασφάλιζαν καλά και λειτουργικά οικιστικά σύνορα. Στην ανοικοδόμηση των Ιωνίων νησιών, καθοριστικός παράγοντας υπήρξε το πολιτικό, το ιδεολογικό και το ιστορικό πλαίσιο της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας.
70 χρόνια μετά η καταστροφή συνεχίζεται. Η διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των νησιών μετά του σεισμού του 1953 δεν αποτέλεσε ούτε αποτελεί μέχρι σήμερα προτεραιότητα. Ό,τι έχει σωθεί από τα δείγματα επτανησιακής αρχιτεκτονικής, καμιά ουσιαστική μέρημνα δεν υπάρχει για την προστασία τους. Και όσοι οικισμοί που επλήγησαν συγκριτικά λιγότερο στην περιοχή της Ερήσου σε κάποια ορεινά της Παλικής και έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί, ακόμα και σήμερα κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί για την προστασία τους. Είναι βέβαιο ότι αν δεν διεκδικηθούν λήψη μέτρων για αυτά και αποτελεσματικής προστασίας, θα χαθούν τα πάντα οριστικά. Αυτό ήταν το μετεμφυλιακό κράτος που στις εγκληματικές φυλακές Αργοστολίου, στο χώρο του σημερινού Ψενία, φυλάκιζε 400 κομμουνιστές πολιτικούς κρατούμενους, οι περισσότεροι μελοθάνατοι και 40 έως 100 ποινικούς ανάλογα με τις πηγές ενδιαφέροντος. Οι σύντροφοί μας αγωνίστηκαν για τη ζωή τους τότε σε εκείνες τις συνθήκες. Έτσι μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες που αναγκάστηκε η διεύθυνση των φυλακών, παρά την αρχική της άρνηση να επιτρέψει την εγκαίνωση του κτηρίου, έτσι το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου έδωσαν εντολή τελικά εγκαίνωση των φυλακών και άδεια εγκατάσταση των φυλακισμένων πολιτικών κρατουμένων και άλλων στο διπλανό χωριό της πλατείας του Μέντελα. Ο νέος χώρος καταβλισμού περιφράχτηκε από τους ίδιους με αγκαθωτό σύρμα. Κατασκευάστηκαν τουαλέτες, μπήκαν και σκοπιές με τα οπλοπολιβόλα. Του εσωτερικού εχθρού παραμένει εχθρός ο εσωτερικός εχθρός σε οποιασδήποτε συνθήκες για την αστική τάξη. Οι σύντροφοί μας στη συγκεκριμένη περίπτωση έδειξαν την ανωτερότητά τους απέναντι στον ταξικό αντίπαλο. Κανένας πολιτικός κρατούμενος δεν δραπέτευσε. Οι ίδιοι μάλιστα οι πολιτικοί κρατούμενοι δεσμεύτηκαν ότι θα προσέχουν και τους ποινικούς μήπως και δραπετεύσουν. Αλλά κάτι τέτοιο δεν χρειάστηκε. Έτσι όταν έγινε ο τρίτος σεισμός, λίγες ώρες αργότερα η φυλακή ήταν άδεια. Χάρη στην επιμονή τους δεν υπήρξαν άλλα θύματα. Μετά τον τρίτο σεισμό, οι σύντροφοί μας πολιτικοί κρατούμενοι ζητούσαν επανειλημμένα να βγουν έξω από το χώρο του στρατοπέδου για να συγκροτήσουν συνεργεία διάσωσης, για να βγουν στην ερυπωμένη πόλη για βοήθεια. Αλλά η διεύθυνση των φυλακών τους αρνήθηκε, όπως και το αίτημα να δημιουργηθούν συνεργεία για τη μεταφορά νερού στους πρόχειρους καταβλισμούς. Τελικά όμως επιτράπηκε στους φυλακισμένους να βοηθήσουν στη διάσωση των εγκλωβισμένων, στη μεταφορά των τραυματιών, στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα να συμμετάσχουν στο έργο της βοήθειας, περίθαλψης και ανακούφισης του λαού. Ο Ιταλός Πολωτάρχης, μάλιστα σύμφωνα με πηγές που υπάρχουν, ο Τζιοβάνι Λεόνε, που με τα πλοία του κατέφτασε στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά για να βοηθήσει, σε έκθεσή του είχε εξάρει το υψηλό ηθικό των πολιτικών κρατουμένων και ειδικότερα του γιατρού πολιτικού κρατούμενου, του σύντροφου του Σιγανού. Στήθηκε λοιπόν ένας πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών, γιατί υπήρχαν γιατροί ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους, συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες τραυματιοφορέων και δύο ομάδες νεροκουβαλητών. Ιδιαίτερα ήταν η φροντίδα τους για τα μικρά παιδιά. Μοίραζαν και το λιγοστό φαγητό που είχαν στους πιτσιρικάδες και προμήθευαν με νερό κάθε παιδί που τους το ζητούσε. Έτσι οι πολιτικοί κρατούμενοι, μη κεφαλονίτες οι περισσότεροι, πρόσφεραν απλόχερα τις υπηρεσίες τους στον αργοστολιώτικο λαό. Και αυτό οι κεφαλονίτες δεν πρέπει να το ξεχνάνε ποτέ. Έδειξαν απαράμιλη λεβεντιά. Αν και μπορούσαν να αποδράσουν, δεν το έπραξαν. Προτίμησαν να μείνουν και να προσφέρουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους της πόλης. 4 μέρες μετά τον κύριο σεισμό, την Κυριακή 16 Αυγούστου, η αστική κυβέρνηση τους έστειλε στην Κρήτη με το πλοίο Αθηνά. Οι πολιτικοί κρατούμενοι των ερυπωμένων φυλακών του Αργοστολιού στάθηκαν στο Ιτζεδίν, κοντά στα Χανιά. Όπως λένε οι ίδιοι, έφευγαν με σφιγμένη καρδιά από τον πόνο και τη συγκίνηση για να συνεχίσουν τη φυλάκησή τους σε άλλη γωνιά της χώρας. Πάντως, κέρδισαν και κάτι. Μέσα στο πλοίο μεταφέρθηκαν χωρίς χειροπέδες. Ήταν προφανώς μια μικρή κατάκτηση η μεταγωγή αυτή για την βοήθεια που προσέφεραν στους σεισμόπληκτους τις πρώτες μέρες των σεισμών στο νησί. Να ποιο ήταν το μετεμφυλιακό ταξικό κράτος της αστικής τάξης με τους συμμάχους τους. Να ποια ήταν η στάση των 400 κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων. Δύο αντίθετοι κόσμοι. Έτσι και σήμερα. Απ' τη μια το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις τους
θυσιάζουν στο βωμό των κερδών τις λαϊκές ανάγκες και τη ζωή των λαϊκών δυνάμεων και απ' την άλλη οι κομμουνιστές πρωτοστατούν στην οργάνωση της αλληλεγγύης στους πληγέντες από σεισμούς και πλημμύρες, στην κατάσβεση των πυρκαγιών και στην οργάνωση της πάλης και για τις διεκδικήσεις των πληγέντων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θυμηθείτε το έγκλημα στα Τέμπη, τις πυρκαγιές από τη Ρόδο μέχρι τη Θράκη, την πλημμύρα στη Θεσσαλία, τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οικογενειών μέσα σε αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό λόγω ενός επικίνδυνου βιντεοφόρου και τον ανάλογο εγκλωβισμό μετά τη χιονόπτωση στην Αττική Οδό πριν λίγα χρόνια. Θυμηθείτε την πλημμυρισμένη, ορεινή και απομακρυσμένη από το κέντρο της Αθήνας λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Θυμηθείτε τα τραπεζάκια από το Μοναστηράκι που έκαναν αγώνες ιστιοπλοείας. Όλα αυτά συμβαίνουν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι τεχνολογικές δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες έχουν απογειωθεί. Ας πάρουμε το παράδειγμα της πρόσφατης καταστροφής στη Θεσσαλία. Πίσω από τη φαινομενική ανικανότητα στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πλημμύρας, βρίσκεται διαχρονικά η εγκληματική πολιτική του αστικού κράτους σε βάρος του λαού. Πολύ πριν γίνουν ποτάμια οι δρόμοι του Βόλου από την πλημμύρα, είχε γίνει δρόμος το ποτάμι του Βόλου. Είχε μαζωθεί ο Κραυσίδωνας, γιατί το κράτος διαχρονικά υπηρετεί την εμπορευματοποίηση της χρήσης της γης. Το ίδιο ισχύει και για την Αθήνα με τον Κηφισό και τον Ηλισσό. Το κέντρο υγείας στο Μουζάκι Καρδίτσας κατέρευσε όπως και ένα διόροφο κτίριο που ήταν και αυτό κτισμένο στην παζωμένη κήτη του ποταμού Πάμισου. Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, η ελλείψη στην κατασκευή και συντήρηση αναχωμάτων στον νομό της Λάρισσας είναι επίσης αποτέλεσμα του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας με γνώμονα το κόστος και το όφελος για το κεφάλαιο και το κράτος του. Το αστικό κράτος προτιμά να δώσει κάποια ψίχουλα για αποζημιώσεις στα θύματα της πλημμύρας παρά να δαπανίσει για την πρόληψη κρατικούς πόρους που προορίζονται για τους επενδυτές και τους δανειστές. Πίσω από την κατάρρευση του κεντρικού δρόμου του Πηλίου βρίσκεται η θυσία της στήρησης των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών στο βωμό του κέρδους. Ο επικίνδυνος διαχωρισμός της αντιπλημμυρικής προστασίας από τη διαχείριση των υδάτων έγινε επίσης με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστιάζουν σκόπιμα στην αύξηση της τιμολόγησης του νερού και όχι στον εμπλουτισμό των υδροφορέων ώστε να υπάρχει περισσότερο νερό για ίδρυυση και άνδρυυση. Τώρα το κράτος δρομολογεί την υποχρεωτική ασφάλιση αρχικά για τις επιχειρήσεις, στη συνέχεια και στα λαϊκά νοικοκυριά. Οδηγεί σε ασφυξία τα λαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την ίδια ώρα όμως μετατρέπει την καταστροφή σε ένα νέο Ελντοράντο για τράπεζες και κατασκευαστικούς ομίλους. Το πρόβλημα λοιπόν για μας, για το λαό, είναι ότι υπάρχει το σημερινό κράτος, το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου, που έχει αντιλαϊκό, ταξικό πρόσημο, πολύ ικανό να στηρίζει την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι ανίκανο να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, η αντιμετώπιση των σεισμών, των πλημμυρών, των αποκλεισμών από τα χιόνια, των τεχνολογικών ατυχημάτων αποτελούν τα βασικά αλλά όχι αποκλειστικά αντικείμενα της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία είναι ευθύνη του κράτους της τάξης που έχει την εξουσία, δηλαδή της αστικής τάξης, και το διαχειρίζονται οι πολιτικοί της υπάλληλοι, τα αστικά κόμματα που γίνονται κυβερνήσεις. Μέχρι σήμερα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Κράτος, το οποίο με τις κρατικές αρχές και υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα, τους φορείς της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, έχουν αρμοδιότητες και καταμερισμό ευθυνών στην πολιτική προστασία. Πρόκειται για ένα ευρύ πλέγμα μηχανισμών του αστικού κράτους. Όλοι αυτοί, σε συγχορδία μας λένε ότι για τις καταστροφές φταίει η λεγόμενη κλιματική κρίση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι ασύμμετρες απειλές, τα λάθη στο σχεδιασμό υπηρεσιακών παραγόντων, ακόμη και οι κάτοικοι που αυθαιρέτησαν. Ό,τι και αν κάνουν, όσοι η κυβερνητική προπαγάνδα από προσανατολισμού και ψευτιάς επιστρατεύσουν, δεν πρόκειται ούτε μπορούν να πείσουν κανένα για την αιτία της τραγωδίας που επιβεβαιώνει τη λαϊκή ρήση όπου ο φτωχός και η μοίρα του. Οι καταστροφές αυτές δεν βαραίνουν γενικά και αφηρημένα τη φύση,
τον κακό μας τον καιρό με την τεχνολογία. Βαραίνουν τις επιλογές όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του λαού. Βαραίνουν το σημερινό δρόμο ανάπτυξης που εμπορευματοποιεί τα πάντα, πρώτα και κύρια την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι ενταγμένος και στις συμφωνίες των υπεριαλιστικών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους που συμμετέχει η Ελλάδα. Και αυτό δεν φαίνεται πάντα. Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών αξιοποιείται ως εργαλείο διαφόρων ειδών επεμβάσεων σε άλλες χώρες, αξιοποιώντας φυσικές καταστροφές, τη λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Αποτελεί η πολιτική προστασία αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της λεγόμενης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με τις ένοπλες δυνάμεις ως εργαλείο υλοποίησης της σύνδεσης αυτής με την πολιτική προστασία. Αυτό άλλωστε το είχε δηλώσει και επίσημα ο Καμένος τότε με τις πυρκαγιές στο μάτι. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τη νέα δομή της πολιτικής προστασίας έχει ως βασικό στόχο την πλήρη ένταξη της πολιτικής προστασίας σε αυτή την κοινή στρατηγική, στην κατεύθυνση της παραπέρα καταστολής απέναντι στο λαό. Έτσι στρατιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα, εντάσσει την πολιτική προστασία σε αυτούς τους σχεδιασμούς, με τον όρο κλειδί που θα τον ακούσετε από εδώ και πέρα πολλές φορές, να τον λένε τον όρο ανθεκτικότητα. Παράλληλα, επιδιώκει τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας και πρόληψης σε ένα ακόμα κερδοφόρο εμπόρευμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, προβλέποντας την παρουσία ιδιωτών σε διοικητικά κέντρα που αφορούν την πολιτική προστασία και τη λήψη αποφάσεων, την πώληση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών πυρασφάλειας με ΣΔΙΤ. Προωθεί επίσης την υποκατάσταση του σημαντικού μέρους των υπηρεσιών της πυροσβεστικής από τον εθελοντισμό χωρίς ή και με εισαγωγικά και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιδιώκει την παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυροπροστασίας, δασοπροστασίας στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό, πόρους, χωρίς να εξασφαλίζει καμία προϋπόθεση, οδηγώντας τους να επιβαρύνουν τις λαϊκές οικογένειες με επιπρόσθετους φόρους και τέλη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας πολύπλευρα έχει αναδείξει το ζήτημα της πολιτικής προστασίας από την πλευρά των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων. Οι δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών, στην προσπάθεια αλληλεγγύης των πληγέντων, από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές. Πρωτοστατούν στην οργάνωση ετοιμάτων αποζημίωσης, αποκατάστασης του εισοδήματος και της λαϊκής περιουσίας μέσα από μαζικούς φορείς, οργανώσεις και επιτροπές αγώνα, αλλά και αυτοτελώς παρεμβαίνοντας στη Βουλή με τοποθετήσεις, με ρωτήσεις, με ημερίδες, με μελέτες, με άρθρα και εκδόσεις. Από όλη μας τη δράση προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο αστικός σχεδιασμός για τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της πολιτικής προστασίας, το σύνολο των κινδύνων, γιατί εστιάζει αποσπασματικά σε πλευρές και όχι στην αλληλεπίδρασή τους στο σύνολο των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν. Παραδείγματος χάρη, ο κίνδυνος από ένα σεισμό δεν περιορίζεται στην κατάρρευση των κατασκευών και στον τραυματισμό των ανθρώπων. Το παράδειγμα της Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011 είναι χαρακτηριστικό. Τέτοιου είδους ατυχήματα μπορεί να προκληθούν και από μια δασική πυρκαγιά που ξεσπάει μέσα σε μια περιοχή κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί πρώτη σεισμογόνος χώρα στην Ευρώπη και έκτη παγκόσμια. Να σκεφτούμε τους κινδύνους από πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές και τις ανεπάρκειες στην πολιτική προστασία που τα γεγονότα στην Πελοπόννησο το 2007, στο Μάτι και στη Μάντρα της Αττικής συνέβησαν, όπως παράδειγμα η έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών της πολεμικής αεροπορίας στη Νέα Αχίαλο από τη δασική πυρκαγιά και ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξε καμιά έκρηξη ή κανένα άλλο τέτοιο ατύχημα στην πρόσφατη πυρκαγιά στον Εύρο, παρά το γεγονός ότι πέρασε μέσα από στρατόπεδα της περιοχής. Για να αναλογιστούμε από όλα αυτά τα παραδείγματα τη σημασία του κινδύνου από συνδυασμό τέτοιων φαινομένων
είτε με τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε μια βιομηχανική περιοχή. Δεύτερο συμπέρασμα. Η οικιστική άναρχη ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές, η αυθαίρετη και πυκνή δόμηση, ο δραστικός περιορισμός ελεύθερων χώρων αποτελούν ένα παράγοντα χειροτέρευσης συνολικά των όρων της πολιτικής προστασίας. Θα λέγαμε ότι πριν δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, ήδη οι αρνητικές εξελίξεις έχουν διαμορφωθεί πριν το ξεκίνημά του. Τρίτον, δεν υπαρκούν τα μέσα, οι υποδομές και το προσωπικό για να εφαρμοστεί όποιος σχεδιασμός για μεταφορά, επικοινωνία, πυρόσβεση, παροχή πρώτων βοηθειών, περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας του πληθυσμού, χώρους καταφυγής σε περίπτωση σεισμού κλπ. Ουσιαστική ενημέρωση, ουσιαστική εκπαίδευση, ασκήσεις ετοιμότητας του πληθυσμού δεν έχουν ουσιαστικά γίνει και όποιες έχουν γίνει είναι αποσπρωματικές και χωρίς συνέχεια. Όλες αυτές οι πλευρές δεν αποτελούν τυχαία κενά και ελλείμματα. Σχετίζονται με την ίδια τη φύση του αστικού κράτους και την οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έχουν ως αποστολή και κύριο νιάξιμο τη διασφάλιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η αιτία σε τελευταία ανάλυση είναι η υποταγή της υλοποίησης των σημερινών επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων στο κίνητρο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και του κέρδους. Γι' αυτό δεν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και γενούς ασφάλειας. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν κριτήρια για το σχεδιασμό χρήσεων γης που θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ δραστηριοτήτων για την ασφάλεια του πληθυσμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέταρτον, οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των αστικών κομμάτων για το ποιος φταίει για τις καταστροφές, όπως και για τα αίτια τους, είναι μια προσπάθεια να συγκαλύψουν τις διαχρονικές ευθύνες τους για αυτά τα εγκλήματα, τη σύμπλευσή τους στην εφαρμογή της ίδιας πολιτικής αστικής ανάπτυξης, που στη βάση του κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσει τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά και τα περισσότερα αντιπυρικά έργα στα μη επιλέξιμα, καθώς δεν αφήνουν κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τραγική επίσης είναι η αντίφαση στην αντιμετώπιση των σεισμών γενικότερα. Απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου του σεισμού που θα προωθεί ισόρροπα αφενός δομικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα μέτρα πρόληψης και αφετέρου μέτρα άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών. Η έλλειψη αυτή άλλωστε αναδεικνύει και τον πολιτικό χαρακτήρα του προβλήματος. Καρκινοβατεί επίσης η ανάπτυξη της έρευνας ποσοτικά και ποιοτικά με διάθεση υπαρκούς κερματοδότησης όπως θα έπρεπε, εξασφάλισης του ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού και συντονισμού. Συρρυκνώνονται συνεχώς οι όποιοι ελεύθεροι χώροι, οι προσβάσεις, οι οδοί διαφυγής. Επικίνδυνες κρίσεις συνυπάρχουν, όπως είπαμε, αλλά και βρίσκονται μέσα σε ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές. Ουσιαστικά, υπάρχει ανυπαρξία σύγχρονων προδιαγραφών στη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση των έργων, την ποιότητα των υλικών, στο σχεδιασμό της χρήσεων των χρήσεων γης. Η αντιμετώπιση των συνεπειών είναι τραγική. Η έλλειψη αυτή διαχρονικά οφείλεται στην άναρχη, στην ανισόπεδρη καπιταλιστική ανάπτυξη. Η πολιτική ενίσχυση της καπιταλιστικής κερδοφορίας σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων αποτελεί τη διαχρονική πολιτική που εφαρμόζεται και στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. Τα ίδια θα συνεχίζουν να γίνονται. Οι ευθύνες των αστικών κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, που ούτε καν εξαγγέλνουν τα απαραίτητα έργα και μέτρα της σεισμικής θωράκισης και προστασίας, είναι τεράστιες. Στο πλαίσιο του σημερινού δρόμου όμως, δεν επιλέγονται οι απαραίτητες προτεραιότητες με κόστος ακριβώς την προστασία, με στόχο την προστασία των λαϊκών αναγκών, την εξασφάλιση των λαϊκών αναγκών και του περιβάλλοντος. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο με τις μειωμένες σχετικές δαπάνες του προϋπολογισμού και την έλλειψη προσωπικού σε σχετικούς φορείς, με την κατάργηση των ελεκτικών υπηρεσιών των πολεοδομιών, με απολύσεις εξειδικευμένων εργαζομένων, με τις αναδιαρθρώσεις στην τοπική διοίκηση και την οικονομική αυτοτέλεια που δίθεν θα τους εξασφάλιζε, με την υπολειτουργία ή και κατάργηση των υπηρεσιών και τομέων αποκατάστασης σεισμοπλήκτων. Πλέον δεν προβλέπεται ούτε τεπικά ο κρατικός έλεγχος.
Η αντισεισμική προστασία απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα προωθεί ισόρροπα όλες τις απαραίτητες αλλαγές. Απέναντι στα ψηφτοδιλήμματα, ποια είναι η ανάγκη, ποια ανάγκη μας θα θυσιάσουμε ή ποιος είναι ο ικανότερος διαπραγματευτής στον όρο σφαγή μας, πρέπει να αντιτάξουμε και να απαντήσουμε και σε αυτό το ζήτημα το πραγματικό πολιτικό δίλημα. Παραγωγή έργων και χωροταξικός σχεδιασμός για τις λαϊκές ανάγκες ή για την ενίσχυση των μονοπωλίων. Πρέπει να απαιτήσουμε άμεσα, μαχητικά και αγωνιστικά κατασκευή έργων αντισεισμικής θωράκισης με ευθύνη του κράτους χωρίς δίτ, χωρίς οικονομική επιβάρηση του λαού, ουσιαστικό και συνεχή έλεγχο με ευθύνη του κράτους, τη στατική επάρκεια και ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού, άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, προσανατολισμό των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την εργασιακή και δημόσια ασφάλεια. Προϋπόθεση για να έχει αυτός ο αγώνας ελπιδοφόρα προοπτική είναι να συνδέεται με την πάλη για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Να φωτίζει τον δρόμο της κοινωνικοποίησης των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, της ανάπτυξης της οικονομίας με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Σε αυτά τα πλαίσια, ο ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί έργα ασφαλή και ποιοτικά, καλύπτοντας το σύνολο των διευρυμένων κοινωνικών αλλαγών, διασφαλίζοντας έτσι και όρους πλήρους, σταθερής και ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων. Είναι λοιπόν συμπερασματικά ο βαθιά αντιφατικός και αδιέξοδος χαρακτήρας του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες στα εργατικά λαϊκά στρώματα, την προστασία του πληθυσμού, των υποδομών, του περιβάλλοντος από τη δράση των φυσικών φαινομένων, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την αντισεισμική, ούτε την πλημμυρική, ούτε την αντιπυρική προστασία. Φίλες και φίλοι, η προστασία αυτή αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα με πολλές παραμέτρους. Συνδέεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, με τη συνολική διαχείριση των υδάτων που περιλαμβάνει τη διευθέτηση των χυμάρων σε κάθε υδρολογική λεκάνη και όχι σημειακές παρεμβάσεις στα όρια των πόλεων ή χωριών και την αύξηση των υδατικών αποθεμάτων επίγεια και υπόγεια. Συνδέεται με την ολοκληρωμένη αντισεισμική θωράκιση και προστασία των δημόσιων και κοινόπλησων κτηρίων και χώρων των κατοικιών. Προϋποθέτει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του λαού. Οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός θα λειτουργούν και θα συντηρούνται με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας. Θα εξασφαλίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό η απαραίτητη χρηματοδότηση και κάθε απαραίτητη ενέργεια ή διαδικασία για την υλοποίηση του σχεδιασμού των έργων των εργασιών. Θα υπάρχει επαρκές, ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό στις βιομηχανικές μονάδες, στα νοσοκομεία και σε κάθε άλλο χώρο που μπορεί να πληγεί για να είναι εξασφαλισμένο ότι θα ακολουθούνται διαδικασίες ασφάλειας. Θα υπάρχει ουσιαστικός κρατικός έλεγχος του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόληψη. Αυτό που αποδεικνύεται τελικά είναι ότι αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, όσο κριτήριο είναι η χρήση γης και η εξυπηρέτηση του κέρδους, αυτό δεν μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Κέρδος, που είναι αντίθετο ακριβώς με τις ανάγκες αυτές, είναι η πηγή του κακού για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις γκρεμισμένες γέφυρες, λόγω ακριβώς της έλλειψης σύγχρονου κεντρικού και επιστημονικού σχεδιασμού. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προστασία στην εκδήλωση των φυσικών φαινομένων ανεξάρτητα από τις σχέσεις και το κίνητρο της παραγωγής κάθε κοινωνίας. Αυτό το χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό αναδεικνύει το ΚΚΕ. Αυτή είναι η πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κόμματα και τα ταξικά συμφέροντα. Και δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Και δεν είναι τυχαίο
ότι όλα τα αστικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων, όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αποσπούν τον περιβάλλον από το χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας. Η υλοποίηση των σημερινών επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων προϋποθέτουν μια ριζικά διαφορετική διέξοδο, μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, που ο σκοπός της παραγωγής θα είναι η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτήν παλεύει το ΚΚΕ. Μπορούν να εξασφαλιστούν όλα αυτά μόνο στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού, της εργατικής εξουσίας, του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία τα φυσικά φαινόμενα και από ανθρωπογενείς καταστροφές, η πρόληψη και η χάραξη σχεδίων αντιμετώπισης που θα λαμβάνουν ακριβώς υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους, την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων και την ενημέρωση των κατοίκων, τον ουσιαστικό συντονισμό των κρατικών φορέων, την αναγκαία επιστημονική έρευνα για την ουσιαστική μείωση της επικινδυνότητας. Αυτές οι συνθήκες μιας άλλης οργάνωσης της κοινωνίας επιτρέπουν την κατάργηση της εμπορευματοποίησης της γης, του νερού, των φυσικών πόρων. Δάση και υδρολογικές λεκάνες θα διαχειρίζονται ολοκληρωμένα, ενώ σχεδιάζονται στο βαθμό που χρειάζονται κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων. Ενώ η κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στην κατοικία, η κατασκευή σπιτιών και υποδομών με όρους κοινωνικής ιδιοκτησίας επιτρέπει την ουσιαστική αντισεισμική προστασία που σήμερα προσκρούει στις νομοτέλειες του ίδιου του καπιταλισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουμε μπροστά για να προβάλλει μαχητικά και αγωνιστικά ο λαός το δικό του σχέδιο απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου, να αναμετρηθεί με την κυρίαρχη πολιτική που θεωρεί τις ανάγκες του ως κόστος και μετατρέπει σε επενδυτικές ευκαιρίες για το κεφάλαιο τις κατεστραμμένες περιοχές. Βαδίζοντας στον δρόμο της σύγκρουσης με το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια σε όσους το υπηρετούν. Της σύγκρουσης με τα αναπτυξιακά σχέδια της άρχουσας τάξης, της πράσινης μετάβασης, του Ευρωπαϊκού New Deal και με όλα τα εργαλεία υλοποίησής τους, όπως είναι η πολιτική προστασία, η δασική πολιτική, η πολιτική υγιής. Αυτή η προοπτική κρίνεται και από τους σημερινούς αγώνες για όλες τις λαϊκές ανάγκες. Σε αυτόν τον αγώνα έχετε θέσει όλοι σας. Εργάτες, βιοπαλλαστές αγρότες, φοιτητές, νεολαία, γυναίκες, όλες οι λαϊκές δυνάμεις. Όλοι μαζί θα παλέψουμε με το ΚΚΕ και θα καταργήσουμε το σύστημα που γεννάει καταστροφές, εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους. Σας ευχαριστώ πολύ.